Η τρομακτική αύξηση του ενεργειακού κόστους και των αγροτικών εφοδίων έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στους παραγωγούς σε όλη τη χώρα. Τούτη την ώρα διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα. Αγρότες και παραγωγοί δεν μπορούν να αντέξουν αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος 5 και 6 φορές πάνω από όσο πλήρωναν μέχρι σήμερα είναι αναγκαίο να υπάρξει άμεσα παρέμβαση προκειμένου να υπάρξει ανακούφιση και δυνατότητα των παραγωγών να συνεχίσουν να παράγουν. Πρέπει άμεσα να αποφασιστεί η επιστροφή του αγροτικού, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, καθώς και επιδότηση ειδική προκειμένου να αντισταθμιστεί η ρήτρα αναπροσαρμογή στα αγροτικά τιμολόγια ρεύματο. Ταυτόχρονα, ο ΕΛΓΑ οφείλει να κάνει άμεσα του ελέγχου και να επισπεύσει τι αποζημιώσει, καθώ και να δημιουργηθούν προγράμματα ρευστότητα για του παραγωγού από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, για να μπορέσουν να σταθούν στι τρομακτικέ δυσκολίε αυτού του χειμώνα και να κρατηθούν στην Ήπεθρο, να κρατήσουν υγιείς και ζωντανέ τις παραγωγικές τους διαδικασίες. Αλλιώς θα υπάρξει τεράστιο ζήτημα για την οικονομία της χώρας, τεράστιο ζήτημα για την Ήπεθρο. Αυτές οι προτάσεις, αυτά τα αναγκαία μέτρα όμως, είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πρόκειται να τα υλοποιήσει. Διότι η έγνοια τη είναι η ισχυρή και η ελαφρύνση σε αυτού. Η έγνοια τη είναι η διαπλοκή και το μεγάλο κεφάλαιο έγνοια τη είναι να διασπαθήσει το δημόσιο πλούτο σε ημέτερους. Γι' αυτό η λύση είναι η δημοκρατική διέξοδος. Η λαϊκή ΕΤΙΜΙΓΟΡΙΑ, οι εκλογές, η προοδευτική κυβέρνηση που θα δώσει ανάσα και προοπτική στον κόσμο της παραγωγής, στον κόσμο της εργασίας.